Let's talk με την Αντωνία Χαραλάμπους. Αντωνία μου, καλώς όρισες. Καλώς σε βρήκα πάλι. Πώς είσαι? Σκεφτούμε ποιος είναι την ερώτηση. Αρχικά είμαι καλά, ευχαριστώ που ρωτάς. Αλλά εθικεύασα κάτι έτσι τυχαία χτες τη νύχτα. Επειδή κάποιες φορές όταν μου κάνουν την ερώτηση, ξέρεις, μερικές φορές είναι απλή απάντηση για μένα, κάποιες φορές έχει πλάκα, κάποιες φορές φέρνουμε σε λίγο άβολη θέση, όπω ούλου. Και σκεφτούμε ποιος άνθρωπος μπορεί να συνέχεια καλά μέσα σε την κοινωνία με την τόση ταχύτητα και τόση βία. Ναι, αλλά μας έγινε πολύ εύκολο του να λέμε. Καλά. Γιατί αυτό λένε εκνευρίζει μας όταν με ακούω να το λέω, γιατί λένε, τώρα είναι ειλικρινές, πόσο ειλικρινές είναι. Λέμε το για να πιενούμε παρακάτω. Αλλά κατέληξα στο ότι θέλω να βρω μια δική μου απάντηση. Και διαβάζα χθες ότι κάποτε είπε η Μαλβίνα Καράλη ότι η απάντηση μου λέει είναι ότι είμαι σχετικά καλά και είμαι ευγνώμων. Και ήθελα να σου απαντήσω αυτό το πράγμα. Ξέρεις, άρα ότι είσαι σχετικά καλά. Σε ένα συνολικό πλαίσιο. Είμαι καλά, είμαι υγιής, έχω πολλές όμορφες στιγμές στη ζωή μου, πολλές δύσκολες, η ζωή τρέχει γρήγορα, δεν προλαβαίνω. Αλλά ναι, σε γενικές γραμμές είμαι σχετικά καλά. Αντωνία, μου θέλω να πεις τα τελευταία σου νέα. Πού είσαι τώρα, ξεκίνησαν γυρίσματα, Γη της Ελιάς. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα γυρισμάτων, αλλά εγώ είμαι εδώ σε εσάς. Συνεχίζεται για τέταρτο χρόνο, μεγάλη ευλογία, Γη της Ελιάς, και η παρέα μεγαλώνει τηλεοπτικά. Να κάνουμε καινούργιες παραστάσεις μιας πολλά αγαπημένης έτσι, παραγωγής που είχαμε κάνει πριν 2 χρόνια με την σκηνοθέτρια τη Μαρία Νιόλιν Καρολίδου, ένα μονόλογο και την Τρίτα Πετσαρία. Και επειδή είχαμε καλέσει να το παρουσιάσουμε στο Εθνικό, κάναμε έτσι ένα revisit, το όπως το ονομάζουμε, και έχουμε μια καινούργια version, πολλά πιο ουσιαστική και ανανεωμένη, την οποία πρόκειται να παρουσιάσουμε από τον Νοέμβριο θεατρικά. Είναι το καλό. Ναι, ξεκινώ τα εργαστήρια μου με την καινούργια ομάδα που έχει συσταθεί στο κτίριο 53. Αρκετές νέες προκλήσεις. Ναι, και προκλήσεις, αλλά και αρχές, καινούργιες αρχές. Είσαι από τις γυναίκες ηθοποιούς που από την αρχή σου δόθηκαν ρόλοι. Τους υποστήριξες στο μέγιστο. Για αυτούς τους ρόλους βραβεύτηκες. Επίσης, έκανες, θεωρώ, πράγματα τα οποία άλλοι στην ηλικία σου θα έμοιαζαν όνειρο θερινής νυχτός. Εσύ όμως το πέτυχες. Πώς σε κάνει να αισθάνεσαι για αυτό το πράγμα? Θα ήταν πολλά διαφορετική απάντηση μου ίσως αν με ρωτούσες πριν 4-5 χρόνια. Κοίτα, σίγουρα ένα πράγμα που σκεφτόμαι είναι ότι δεν μπορώ να είμαι χάριστη και ευχαριστώ πάρα πολλά. Αν ήξερα αν είναι κατά τύχης, σίγουρα δούλεψα για να έρχονται και άλλες τέτοιες ευκαιρίες. Δούλεψα πάρα πολλά, εκοπιάσα πάρα πολλά. Πολλές νύχτες και μέρες εθυσίασα όσο οφείλω για την τέχνη μου που θέλω και ήθελα να είμαι αφοσιωμένη και αγαπώ. Άρα ναι, ευχαριστώ πάντα πάρα πολλά που είχα τις ευκαιρίες και που θα μπορούσα να πω, ας πούμε, ότι για μένα ο δρόμος ήταν είχε τύχη, να σου πούμε. Δηλαδή, επειδή ξέρεις... Άρα το πιστεύεις ότι δεν είναι μόνο το ταλέντο, χρειάζεται και τύχη? Νομίζω χρειάζονται για κάποια πράγματα. Και τα δύο, χρειάζονται έτσι κάποιες συγκυρίες μαζί. Θεωρώ βέβαια ότι μου χαριστήκαν πράγματα. Θεωρώ ότι μου δοθήκαν ευκαιρίες και νιώθω ότι έκανα το καθήκον μου. Ότι δούλεψα και επάλεψα για εκείνες όσο παραπάνω μπορώ. Το να παίξω στην Επίδαυρο ήταν έτσι κάτι που είχαμε στο νου μου. Ακόμα και, ξέρεις, και ακόμα και τίποτε. Ναι. Ξέρεις, είναι με χορό αρχιάς τραγωδίας πει μου. Αλλά ήταν πάντα κάτι έτσι σαν στόχο που είχαμε στο νου μου που πριν από να σπουδάσω. Και έβλεπα έτσι τα όνειρα μου σιγά σιγά να ολοκληρώνονται και να εκπληρώνονται. Πράγμα που με κάνει να νιώθω τεράστια ευλογία. Από την άλλη όμως θυμούμαι και μια έτσι σοφή συνάδελφο που μου είχε πει μια μέρα και δεν το κατάλαβα. Λέει μου, και εσύ όπως και εμένα, λέει μου, είχαμε κάνει στο λαγλή ώρα. Και τώρα μετά από 12-13 χρόνια ας πούμε, που ξεκίνησα τον τη δουλειά, σκέφτομαι, οκ, okay, και τώρα τι. Δηλαδή, θα μπορούσα τα ίδια πράγματα να τα κάνω σε διάστημα 20 χρόνων, θα μπορούσα και έτσι όπως έγινε τώρα. Και σκέφτομαι, και okay, τώρα τι, πώς προχωρώ. Ποια είναι η σχέση σου με τις προκλήσεις που σου παρουσιάζονται? Δεν μπορώ χωρίς. Α, θέλεις το challenge σου? Θέλω το, προκαλώ το, έρχεται. Δεν ξέρω τι φέρνει, τι αν εγώ το προκαλώ, αν έγινε έρχεται σε μένα. Πάντως, πολλές φορές λέω ότι μοιάζει με η ζωή μου σαν λεξεντενία. Και νομίζω κάθε φορά ότι είμαι στο τέλος, και ότι είναι το φινάλε, και είναι slow motion, και τελειώνει η κατάσταση. Και έχει τζάλλον, τζάλλον, τζάλλον. Θέλω να πω ότι ευαρκούμε ποτέ. Αντωνία, θέλω να μπει. Ο χώρος, τέλος πάντων.
Άκουσες πράγματα που να σε πλήγωσαν, άκουσες π.χ. ότι πα, μα η Αντωνία υπερεκτιμημένη ή γιατί η Αντωνία να πάρει αυτόν τον ρόλο. Τέλος πάντων, τούτα ούλα τα οποία κουβαλά τέλος πάντων, φέρνει μαζί του, να το θέσω διαφορετικά, το συνάφι σου. Θεωρώ ότι σε κάθε χώρο μπορεί να υπάρχει ανταγωνισμός και ζήλια. Καλά, στο δικό σας λίγο παραπάνω. Ναι, διότι ζήτημα είναι επιβίωσης, ας πούμε. Θέλω να είμαι σκληρή, αλλά θέλω να είμαι ειλικρινής. Και πρόσφατα, ας πούμε, είχα μια τέτοια εμπειρία, πήγαινα σε μια συνάντηση για μια δουλειά. Και στο τέλος της συνάντησης, λέει μου η συναδερφή, ξέρεις, ερωτήσαμε έναν κόσμο και είχε μας πει κάτι εντελώς διαφορετικό από τον που βλέπουμε. Ότι έπιασε το βραβείο και απόθηκες, ότι κάπως την είδες. Εν τω μεταξύ, για μένα μπορείς να πεις οτιδήποτε. Μπορεί να πεις είμαι δύσκολη συνεργάτη, μπορεί να πεις είμαι, ξέρω εγώ, περίεργη. Δεν ξέρω τι μπορεί να πεις. Είσαι. Δύσκολη συνεργάτη. Να το συζητήσουμε μετά. Αλλά σίγουρα αν είμαι απομένη και σίγουρα αν παίρνω το μυαλό μου αέρα, διότι καθώ γνωρίζει, και είπαμε, είμαι από τη χλώρακα. Εμπιστεύω ότι είμαι κάποια ή ότι είμαι κάποια καλύτερη. Ξέρω ότι είσαι τα πιο γεωμένα άτομα μέσα στον χώρο. Και λέει μου ο άνθρωπος, απορώ, λέει μου, ξέρεις πού μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος για να αλλάξει εις βάρος. Mm-hmm. Δηλαδή όχι για να λειτουργήσει υπέρ του ίδιου, αλλά πρώτα απ' όλα για να λειτουργήσει εις βάρος κάποιου άλλου. Και μετά λέει μου μόνος του, βέβαια τώρα που το σκέφτομαι, λέει μου, οι παραπάνω ήταν γυναίκες που θα μπορούσαν ενδεχομένως να επέζαν και το ρόλο που σου προτείνω. Στεναχωρκούμε και πληγώνομαι παλιά ακόμα παραπάνω. Δηλαδή, παίρνω το πολλά προσωπικά. Αλήθεια. Γιατί, ναι, πληγώνομαι. Όταν έχω απαιτήσεις, ας πούμε, όπως έχω από τον εαυτό μου, που μια σχέση ανθρώπινη, είτε φιλική, είτε επαγγελματική, και απογοητεύτηκε με, διότι εγώ τίνω πάντα να είμαι πολλά εντάξει, ξέρεις, να είμαι τζαμέ, ας πούμε, για τον άλλον. Λέω σε γιατί, ας πούμε, και εγώ έτυχε να μπορώ να έχω λίγο παραπάνω εξουσία, αλλά δεν το κάνει η ψυχή μου να βάλω τρικλοποδιά σε κάποιο συνάδελφο ή σε μια συνάδελφο, επειδή μπορεί να έχω κάτι προσωπικό μαζί τη και να χάσει εν τέλει μια δουλειά. Αυτό το πράγμα δεν θα με επέτρεπε τη νύχτα να κοιμηθώ ισχύ στο κρεβάτι. Mm-hmm. Τώρα πια καταλαβαίνω ότι είναι νουλές οι φορές λάθη δικά μου και ότι δεν πρέπει να επομίζομαι εγώ. Εύλο να το φταίξουμε, ότι μπορεί και ο άλλος να έχει κάτι μέσα που πρέπει να ψάξει. Και είμαι πιο ησυχή, απλώς απορώ και προβληματίζομαι, γιατί η έγνοια σου και η ενέργεια σου να πιένει, ας πούμε, στο να δεις πώς θα εμποδίσεις, ας πούμε, την πορεία του άλλου, αντί να δεις εσύ πώς να γίνεις καλύτερος από τον εαυτό σου για την επόμενη φορά. Ωραία, Αντωνία. Face to face, ήρθε κάποιος, κάποια να σου πει κάτι. Ή είναι όλα face to face, πίσω από όχι, face to face, γιατί είμαι και τρελή εγώ, απαντώ. Πολλές φορές εγώ πάω πια να αντιμετωπίσω κάτι. Και πάμε τώρα να μιλήσουμε και τρεις. Να τα πούμε. Ναι. Και πολλές φορές. Όχι, face to face καθόλου. Θέλω να πάμε να δεις κάτι φωτογραφίες. Είναι δύο μεγάλες σου αδυναμίες εκτός από το γιο σου. Είναι τα αδέρφια σου. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τον Ανδριανό, μάλιστα. Τι όμορφη που είμαι κάποτε. Σταμάτα. Λοιπόν, θέλω να μου μιλήσεις για τα αδέρφια σου. Θέλεις να κλάψω. Όχι ότι με πειράζει. Μετά την εγκυμοσύνη αρκετά ευσυγκινητή. Νιώθω καλά, μα κλαίω. Τι να σου πω. Απίστευτο δέσιμο. Αυτό φαίνεται. Ναι. Ναι, αγαπώ τους πάρα πολλά. Έχω τους μέσα στη ψυχή μου. Νομίζω μόνο το να πάθουν κάτι, ας πούμε, τα αδέρφια μου, Ανδριανός, μπορώ ακόμα να αντέξω. Νομίζω ότι τίποτα άλλο μπορώ να το. Παιδί μου, πραγματικά. Να εγώ νόμιζα ότι το έλεγες για πλάκα, αλλά όντως συγκινείσαι. Όχι, όταν αγαπώ τους πάρα πολλά, γιατί. Άτε ρε, Τάσο, ρε, εσύ. Αγαπώ τους πάρα πολλά. Πάρα πολλά φωτεινά. Και πολλά άθρα λέει. Αγαπώ τους. Ωραίο. Λοιπόν, πάμε κεφάλαιο. Ανδριανός είναι ο γιος σου. Ολόκληρος άντρας πλέον. Πόσο χρόνο είναι τώρα? Είναι τριών και σχεδόν δύο μήνων. Ωραία. Θέλω να πεις λοιπόν αυτή η σχέση, αυτός ο άντρας που εισβάλλει, θα πω εγώ, στη ζωή σου και τα φέρνει όλα τούμπα. Ναι. Γιατί να μας έλεγε κάποιος ότι η Αντωνία Χαραλάμπους θα γίνει μάνα. Ούτε καν. Ούτε εγώ. Εννοώ ότι ακόμα και την ώρα που μου το επιβεβαίωναν, δεν ήμουν σίγουρα να μιλούσα για μένα και για κάποιον άλλον. Κοίταξε, ο Ανδριανός ήρθε στη ζωή μου για να μου φανερώσει, να μου αποκαλύψει αρκετά πράγματα. Καταλαβαίνω και είμαι σίγουρη για τούτο. Έναν τεράστιο κεφάλαιο που με οριμάζει και με αλλάζει καθημερινά, και όσο μεγαλώνει και διαμορφώνει χαρακτήρα, φανερώνεται με ένας ολόκληρος άλλος κόσμος και
πολλές φορές, ας πούμε, όταν πάω να χάσω την ελπίδα μου για κάτι, η δική του σκέψη είναι που με κάνει να φορτώνω και να ξεκινώ ξανά και να... Είναι η μπαταρία σου, δηλαδή. Προσπαθώ για κάτι. Ναι, είναι η κινητήριος δύναμη μου. Ναι. Δηλαδή, αν παλεύω για κάτι, όταν όλα μου φαίνονται μάτια, είναι ο Αντριανός και γενικά τούτη η γενιά που έρχεται. Και οφείλουμε να αφήσουμε κάτι πίσω καλύτερα. Υπήρχε μια σχέση στη ζωή σου. Εξού και ήρθε στη ζωή ο Αντριανός. Μια αγαπημένη σχέση. Μια σχέση που ξεκινήσε από μια φιλία είναι πολλών χρόνων και μετά έφερε και τον Αντριανό. Είστε ακόμη μαζί με τον συγκεκριμένο άνθρωπο? Ερωτικά όχι. Εν τω μεταξύ, έχω ζει περίπου 2 χρόνια. Ξέρω, αλλά εντάξει, πολλές φορές έτυχε σε συνεντεύξεις να πάω να το πω. Και νιώθω ότι είναι να κάνω τον άλλο να νιώσει άβολα. Αλλά αφού με ρωτάς, ευχαριστώ να το εξακριβώσω ότι ερωτικά όχι, δεν είμαστε μαζί. Αλλά είμαστε πολλά αγαπημένη οικογένεια και είμαστε πολλά ο ένας για τον άλλον. Ας πούμε τώρα, ο Κωνσταντίνος τον προσέχει. Ναι. Και τούτο είναι, για μένα είναι ακόμα πιο κερδοφόρο για το μωρό. Προσπαθούμε όλοι γύρω για τον ίδιο και να του παρέχουμε ό,τι χρειάζεται και αγάπη. Και φυσικά πάντα η μαμά και ο παπάς. Έναν τζαμέ. Ένας. Στο κάτω-κάτω πάντα λαλούσα το στον Κωνσταντίνο και νομίζω ενοχλούσε τον κιόλας. Ότι μείνω μαζί σου για πάντα ή όχι, υπάρχει. Εγώ έτσι και Αλέξας γιατί ξέρω ότι είσαι καλός παπάς. Και για μένα δεν είναι πιο σημαντικό. Αλήθεια, δεν υπάρχει. Γιατί... όχι, εννοώ. Όντως θα το είπες το πράγμα. Είπα το. Ενώ ναι. Είπα το και είμαι σίγουρη ότι πρέπει να στεναχωρέθηκε. Όμως για μένα είναι πολύ πιο σημαντικό να επιλέξεις κάποιον γιατί ξέρεις ότι είναι τζαμέ για το σπλάχνο σου παρά το ερωτικά για πάντα. Ωραία, άρα με πας πίσω συνειδητοποιημένα ήθελες να γίνεις μάνα. Έτσι όπως ήμασταν με τον Κωνσταντίνο στη συγκεκριμένη φάση που ήρθε, το αισθηκτό μου είπε μου ότι αυτό το πράγμα πρέπει να ολοκληρωθεί. Ναι. Βλέπεις τον εαυτό σου να στεριώνει σε μια σχέση? Καταλαβαίνεις την ερώτηση? Ναι. Είσαι... τις σχέσεις δεν βλέπω να στεριώνουν με τον εαυτό μου. Είσαι ιδιάζουσα περίπτωση. Γιατί το λες αυτό? Έχεις υπερβολικές απαιτήσεις από τον σύντροφό σου? Είναι το ωράριο σου? Πόσο μάλλον τώρα που έχεις και ένα παιδί. Να πάμε πίσω σε εκείνο που παθήκαμε πριν. Βέβαια μιλήσαμε για τη δουλειά σε σχέση με το κατά πόσο είμαι ένας δύσκολος άνθρωπος. Και η αλήθεια είναι ότι στη δουλειά υπάρχει λόγος. Γιατί έχω κάνει το αποτέλεσμα. Δεν είμαι δύσκολη απλώς για να είμαι. Επειδή ενδιαφέρει με το αποτέλεσμα. Αλλά στη ζωή πιστεύω ότι είμαι δύσκολος άνθρωπος να συμβιώσει κανείς. Που την άποψη είναι ότι υπάρχει μια δουλειά και έναν ωράριο που χρειάζονται την ίδια αφοσίωση, λίγο λιγότερο από ό,τι χρειάζεται και το μωρό. Άρα, οποιοδήποτε είσαι στη ζωή μου, σίγουρα ξεκινάς από την τρίτη θέση. Δεν ξεκινάς από την πρώτη. Τον το πράγμα ένας άνθρωπος να το δεχτεί, πρέπει να τα έχει ο ίδιος καλά με τον εαυτό του και να έχει πολλή θέληση και επιθυμία. Πιστεύω ότι είμαι αρκετά κουραστική και κάποιος πρέπει να έχει πολλές αντοχές και πολλή θέληση για να. Να μείνει κοντά και να... Έχω και εγώ πολλά συναισθήματα να δώσω. Απλώς έτσι θέλει η Λίνε παραπάνω υπομονή. Ναι. Άρα το τελευταίο χρονικό διάστημα πώς σε βρίσκω? Ενώ ρε παιδί μου, ναι, ερωτικά αν υπάρχει κάποιος στη ζωή σου αυτή τη στιγμή, αν είναι η δουλειά τέλος πάντων που έδωσες focus. Κοίτα, μπορώ να σου πω ότι υπήρξε ποτέ μια περίοδος που είχα κάτι ας πούμε να βασανίζει με όμορφο τρόπο, γλυκά, ναι, γλυκά. Τη σκέψη μου, ας πούμε, τη ψυχή μου. Αυτό το πράγμα μας τροφοδοτεί, μιλώ στη δουλειά, γιατί νιώθω ζωντανή. Επίσης μέσα από τούτον. Αλλά δεν μπορώ να σου απαντήσω μονολεκτικά να σου πω ότι ναι, υπάρχει κάτι ή όχι, δεν υπάρχει κάτι. Μπορώ όμως να σου πω ότι είμαι σίγουρη ότι θέλω σίγουρα να κουμπίσω κάπου. Και γιατί το λέω τούτον? Γιατί είμαι μαζί με τον Αντριάνο και έτσι βλέπω σιγά σιγά ότι και άλλες μανούλες παίρνουμε από τις ίδιες φάσεις και έτσι σταματώ να νιώθω τις ενοχές. Ξέρεις, πολλές φορές δεν προλαβαίνω να νιώσω γυναίκα, να νιώσω όμορφη. Δηλαδή μπορεί να κάνω μπάνιο και στο επόμενο δευτερόλεπτο να έχω πάνω μου ισονοσμένους καφέδες, μακαρόνια στα μαλλιά μου. Αφού λέω πολλές φορές για αστείο, τώρα εγώ πρέπει να νιώθω μοιραία. Ενώ είμαι, ας πούμε, να κοιμηθεί Αντριάνος να βρω τον εαυτό μου ένα χάλι. Άρα ξέρεις, δεν ήταν το πρώτο πράγμα που ένιωθα ότι είμαι ερωτική και πάντα περιποιημένη. Όχι, δεν είμαι περιποιημένη. Είμαι μια χτένιστη αυτή τη στιγμή, να είμαστε ειλικρινείς.
Αλλά εντάξει, τώρα όσο μεγαλώνει σιγά σιγά και αρχιευκώ και εγώ και... Επικοινωνείς και καλύτερα με το παιδί. Συνειδητοποιώ και όλας ότι εντάξει, φτάνει. Έσου είπαν ότι εκτός που θαύμα είναι και κόπος, φτάνει, πάμε παρακάτω. Άρα, ξέρεις, σταμάτησα να μουρμουρώ μόνο. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μην πεις ότι τελειώσαμε. Εγώ σε ρώτησα τίποτε. Τόσο... θα τα πούμε τώρα που θα πάμε έξω. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σε ευχηθώ ότι καλύτερο, να χαίρεστε το γιο, να χαίρεστε το γιο σας και κάθε επιτυχία στα επαγγελματικά σου. Και εσύ, να σε πάντα και εσύ, καλά. Ευχαριστώ πάρα πολλά πάντα για τη σκέψη σου, για την αγάπη σας δαμέ και για όλα. Ευχαριστώ πολλά για την αγκαλιά.